Όλα λοιπόν μορφοποιήθηκαν οριστικά στο 12ο επαγγελματικό πρωτάθλημα μετά τη σημερινή Κυριακή. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Πανιόνιος Όφη 2-2, Δόξα Δράμα ΣΑΕΚ 2-0, Παναθηναϊκός Γιάννα 3-0, Ηρακλής Ξάνθη 0-0, Λάρισα Ιωνικός 0-0, Ολυμπιακός Άρης 5-1, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ 2-1, Παναχαϊκή Αθηναϊκός 0-3 και Λεβαδιακός Απόλλων 1-0. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός πρώτος πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός με 46 εδικαιούτο και θα έπαιζε στην Ευρώπη αν δεν είχε τη γνωστή τιμωρία του ενός χρόνου. Έτσι στη θέση του παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχουμε λοιπόν την ΑΕΚ με 42 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ με 38 που παίζουν στο κύπελο UEFA, πιο κάτω ο Αθηναϊκός με 37 που μετέχει στο κύπελο κυπελούχων. Αυτές είναι οι τέσσερες ευρωπαίες ομάδες μας. Στη συνέχεια έχουμε Ηρακλής επίσης με 37, Όφη και Δόξα με 34, Άρης με 33, Πανιόνιος Απόλλων με 30, Λάρισα με 29, Πανσεραϊκός, Παναχαϊκή και Ξάνθη 28 και στις τελευταίες τρεις θέσεις με 27 βαθμούς και 25 αντίστοιχα ο Ιωνικός, ο Λεβαδιακός και τα Γιάννενα υποβιβάζονται στη δεύτερη εθνική κατηγορία και τις θέσεις τους παίρνουν αντίστοιχα ο Εθνικός, η Κόρινθο και ο Πιερικός, οι τρεις δηλαδή ομάδες που πήραν τις τρεις πρώτες θέσεις στο επίπονο και κοπιαστικό πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Στον πίνακα των σκόρερ, ο Δημήτρης Σαραβάκος πέτυχε ένα ακόμα γκολ, έφτασε στα 23, αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ, θα πάρει το βραβείο από την Toyota, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, στην γιορτή που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Στην δεύτερη θέση, ένας άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού με 18 γκολ ο Βαζέχα, ακολουθεί ο Νίκος Αναστόπουλος με 16 γκολ, 15 γκολ ο Γιώργος Βαΐτσης της Παναχαϊκής, με 14 γκολ ο Μπατίστα της ΑΕΚ, ο Ντανιέλ Μπατίστα της ΑΕΚ, 12 γκολ ο Πετρούνοφ και ο Σκαρτάδος, 11 γκολ ο Άρης Καρασαβίδης, ο Προτάσοφ, ο Σάβιτσεφ, 10 γκολ ο Καλογερόπουλος, ο Πεχλιβανίδης.